Πριν από ένα μήνα περίπου, είχαμε κάνει την αυτοψία μας εδώ στο Τέμενος Βαγιαζίτη για να δούμε την πορεία του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Όπως είπα και τότε, είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, πολύπλοκο και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα καθιστά επιτακτική την ανάγκη να το παρακολουθούμε από κοντά. Γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά. Όπως βλέπετε, όχι μόνο με τον Γενικό Γραμματέα και τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την παρουσία του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου και του Βουλευτή του κ. Δημοσχάκη. Πρέπει να πω ότι με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουμε μια εξαιρετικά καλή συνεργασία, η οποία αποδίδει ιδιαίτερους καρπούς. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των έργων που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου χρηματοδοτείται από τους πόρους της Περιφέρειας, τόσο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, όσο και από την ΙΝ. Έχουμε κάνει ήδη το σχεδιασμό και ξέρουμε ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν. Αναμένεται η διαδικασία των προσκλήσεων. Σε άριστη πάντα συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον φίλο Χριστόδουλο Τοψίδη. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο μνημείο. Όπως είπα, πρέπει να τηρηθεί ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Εδώ οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιδιαίτερα η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα στελέχη του οποίου, οι καθηγητές του οποίου, αποτελούν και τους επιστημονικούς συμβούλους, τόσο στην εκπόνηση της μελέτης που έγινε στα πλαίσια προγράμματος του Πολυτεχνείου, όσο και για την εκτέλεση του έργου. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ περίπου σε ένα μήνα πάλι. Διότι μέχρι να μπει το έργο αυτό στις ράγες και να πηγαίνει πλέον μόνο του, χωρίς να χρειάζεται η όθηση δική μας, η παρουσία μας εδώ λύνει ζητήματα τα οποία, αν είμαστε μακριά, θα χρειάζονταν κάποιες εβδομάδες. Αυτές τις εβδομάδες δεν έχουμε την πολυτέλεια να τις διαθέσουμε. Επομένως, θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε το έργο από κοντά. Ο ανάδοχος, ο οποίος έχει αναλάβει πάντοτε υπό τη στενή εποπτεία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων το έργο, καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να είναι συνεπής στα χρονοδιαγράμματά του. Το μείζον ζήτημα για αυτό το έργο είναι η ανακατασκευή στην ουσία της ξύλινης στέγης. Η στέγη αυτή πριν καεί ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία είχαν δημιουργηθεί ξύλινα έργα σε ευρωπαϊκό χώρο. Οφείλουμε λοιπόν να την αποκαταστήσουμε με τον απολύτως ενδεδειγμένο επιστημονικά και μεθοδολογικά τρόπο. Αυτό κάνουμε. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις ώστε η εταιρεία του εξωτερικού, από την Αγγλία συγκεκριμένα, να είναι αυτή η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει την κοπή και τη συναρμολόγηση στη συνέχεια, με τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού, όσο και από την ομάδα την επιστημονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δηλαδή, πριν από ένα μήνα περίπου με τον Περιφερειάρχη, τότε υπήρχε το πρόβλημα της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας. Αυτά όλα αντιμετωπίστηκαν σε πολύ σύντομο χρόνο και πλέον το έργο προχωρεί κανονικά. Επίσης, υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2024 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα έχει προχωρήσει στην γνωμοδότησή του για το ερευνητικό έργο το οποίο έχει αναθέσει το Υπουργείο Πολιτισμού στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την ολιστική προσέγγιση και διαχείριση του κάστρου του Δημοτήχου, ώστε στη συνέχεια να δούμε, θα συνεννοηθούμε με τον Περιφερειάρχη, πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν επιμέρους έργα. Και για την Δοξιπάρα θέλω να πω, επειδή ο Υπουργός όταν έρχεται βάζει πάντα ψηλά την ατζέντα, το οδικό δίκτυο, και εκεί θα βρούμε χρηματοδότηση για να γίνει και αυτό, για να υπάρχει σωστή προσέγγιση και οι τουρίστες να απολαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που ενδείκνυνται σε ένα τέτοιο μεγάλο μουσείο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, η οποία πιστεί στο χρονοδιάγραμμα και μάλιστα με δύο μέρες πριν είχε δεσμευτεί στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα μέσα τον Ιούλιο ότι θα είναι 7 Αυγούστου και είναι στις 5 Αυγούστου στο Δημότικο, στην έδρα εδώ πέρα, στο Τέμενος Βαγιαζίτη, ένα σημαντικό εμβληματικό κτίριο το οποίο πραγματικά περιμένουμε πάρα πολύ ως και ως Δήμος Δημοτήχου για την ανάπτυξη τόσο την πολιτιστική όσο την οικονομική στην περιοχή μας. Και μετέπειτα θα συνεχίσουμε και στην Ξάνθη. Την ευχαριστώ και αφήνω να πει ο Υπουργός εδώ πέρα που επιβλέπει, επιτηρεί με όλους τους συνεργάτες της και μάλιστα όλο το επιτελείο του Υπουργείου Πολιτισμού βρίσκεται κοντά μας, σύσσωμο, γιατί πραγματικά το έργο αυτό πρέπει να αποτελεστεί μέχρι τέλη του 25. Και έχω εμπιστοσύνη στο Υπουργείο και στην Υπουργό και σε όλο το team της ότι αυτό θα τα καταφέρουν. Καλώς ορίζουμε στην πόλη των γκάστρων και των θρύλων.
την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Μας γεμίζει χαρά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ελπιδοφόρο κλίμα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αρχιτεκτονήματα του παρελθόντος αυτής της πόλης, και πιστεύω ότι έχουμε μία υπουργό η οποία έχει πίστη σε αυτή την πόλη, σε αυτόν τον νομό, και ταυτόχρονα μας δίνει κουράγιο ώστε να μπορέσουμε αυτό το τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο είναι ταυτισμένο με την πόλη του Δημοτήχου, ότι θα καταστεί επισκέψιμο, και όπως υπογράφω πολλές φορές με το λόγο μου, ότι η μία ουρά θα βρίσκεται στο Σουφλί και η άλλη στην Οριστεάδα όταν ολοκληρωθεί αυτό το τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο, όπως προείπα, είναι ταυτισμένο με την πόλη του Δημοτήχου. Για πολλωστή φορά έχουμε τη χαρά να έχουμε την Υπουργό μαζί μας, δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον της για το Δημότυχο και τα μνημεία της περιοχής μας. Και για να συνεχίσω από τους προλαλήσαντες, δεν είναι μόνο το τέμενος, είναι και η ένταξη της Πλωτινού Πόλεως χρηματοδότηση και η εκπόνηση για την ολοκληρωτική αποκατάσταση του κάστρου του Δημοτήχου. Είναι μεγάλη χαρά και βοήθεια όπου ο Υπουργός έχει δώσει τόσο σημασία στο Δημότυχο και στα μνημεία, και από ό,τι φαίνεται με την παρουσία της δίνει και το χρονοδιάγραμμα, και πλέον έχουμε την εμπιστοσύνη και στην κυβέρνηση και στο κράτος γενικότερα ότι θα αναδειχθούν όλα αυτά στο Δημότυχο και θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε την επισκεψιμότητα στο τέλος που πρέπει στο Δημότυχο.